η οποία φαινόταν να μας άφηνε, όπως είχα τονίσει και στα δελτία, για λίγο έτσι με ανήμερα των Χριστουγέννων να οι θερμοκρασίες να είναι γύρω στους 13 βαθμούς στα βόρεια και στους 18 στα νότια. Κινείται πολύ πιο γρήγορα όμως, είπαμε και χθες, και θα περάσει το κατώφλι των βορείων συνόρων της χώρας μας ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες ανήμερα των Χριστουγέννων, δίνοντας βροχές και χιόνια σε ορεινές σημερινές περιοχές. Θα είναι γρήγορο όμως το πέρασμα, να το τονίσουμε αυτό. Δεν φαίνεται ότι τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Και καθώς θα κινούνται νοτιότερα, θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη κεντρική και την νότια χώρα μέχρι και το βράδυ των Χριστουγέννων. Χιονοπτώσεις στα ορεινά ή μυρινά της Κυριακής και της Βόρειας χώρας σύντομης διάρκειας. Να επαναλάβω, ανήμερα τα Χριστούγεννα και το φτερό κρύο πλέον από τα βόρεια μέσα στα Χριστούγεννα, το οποίο θα γίνει αισθητό από το πρωί στην Βόρεια Ελλάδα και μέχρι το βράδυ και στην υπόλοιπη χώρα. Και πάμε τώρα στην δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων. Το κρύο θα είναι πάνω από την Ελλάδα και θα επηρεάζει κυρίως την Ανατολική Ελλάδα, το Αιγαίο και γύρω από το Πέλαγος, ανατολικά υπηρετικά τμήματα και την Εύβοια, την Ανατολική Μαγνησία και την Αττικοβιωτία είναι, και καθώς και στα ορεινά τμήματα της Κρήτης και στην Αττική, στα ορεινά ή μυρινά, να το υπογραμμίσω, πλέον την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων αυτές οι περιοχές θα δίνουν ψηφιότητα να ντυθούν και στα Λευκά, να έχουμε δηλαδή κάποιες μπόρες χιονιού. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει μόνο τσουχτερό κρύο και θα είναι ξηρό το κρύο και δυνατή θα είναι η βοριάδες στο Αιγαίο και τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Θα έχει λοιπόν τσουχτερό κρύο και τις δύο ημέρες τελικά. Και αυτό το κρύο θα μας συνοδεύει, Νίκο μου, τουλάχιστον μέχρι και την πρωτοχρονιά κατά διαστήματα. Μόνο κρυοσάκι ή θα έχουμε και κάτι άλλο? Ξηρό κρύο. Μας έρχονται μόνο ξηρές μάζες από την Βόρεια Ευρώπη, οι οποίες περνώντας πάνω από το Αιγαίο θα εμπλουτίζονται με υδρασμούς εκεί όπου θα βρίσκουν κάποια ξηρά και κυρίως στην Κρήτη. Θα το γυρίζει και σε χιονόνωρο και χιόνι στα ορεινά ή μυρινά. Στην υπόλοιπη χώρα φαίνεται να έχουμε αυτό το ξηρό κρύο, τουλάχιστον για κάποιες μέρες μετά τα Χριστούγεννα. Αν υπάρξει κάτι ενδιάμεσα και κάποιο χαμηλό βαρματικό σχηματιστεί στην περιοχή μας, θα το δούμε μέρα με την ημέρα καλύτερα. Μάλιστα. Και σαν και κάτι άλλο, σε σχετικά με τις θάλασσες, η ένταση των ανέμων αυτές τις μέρες. Η ένταση των ανέμων τουλάχιστον μέχρι και την Δευτέρα δεν πρόκειται να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Από την Τρίτη θα το γυρίσει σε βοριά, ο οποίος θα ενισχυθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια.